Το ΚΚΕ σε όλη τη διαδικασία με ξεκάθαρο τρόπο δήλωσε ότι υποστηρίζει την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου για την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και τη συνεννόηση των δύο γονέων στα ζητήματα της επιμέλειας, το οποίο χρειάζεται να έχει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού. Όμως, κύριε Υπουργέ, ακόμα και αυτή τη σωστή διακηρυκτική αρχή, που θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα και όριμο να ενταχθεί στο οικογενειακό δίκαιο, την υπονομεύεται με συγκεκριμένες προβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως είναι αυτό το θολό εξίσου, το οποίο με ένα αστείο τρόπο προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε με την νομοτεχνική βελτίωση που κάνετε, και το τεκμήριο του ενός τρίτου, το μαχητό τεκμήριο του ενός τρίτου της επικοινωνίας, το οποίο εννοείται και θα καταψηφίσουμε και με τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας, αν τελικά παραμείνει. Τι σας αναδείξαμε όμως με τις συγκεκριμένες και τις τοποθετήσεις όλων των βουλευτών του ΚΚΕ, με τις παρατηρήσεις μας, αλλά και με τις τροπολογίες που καταθέσαμε, για τις οποίες ούτε ο κύριος Υπουργός έχει πει τίποτα, αλλά ούτε και τα άλλα κόμματα έχουν τοποθετηθεί, ότι οποιαδήποτε ρύθμιση και αν κάνετε, θα παραμείνει κενό γράμμα αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα οικονομικής, κοινωνικής, νομικής στήριξης των διαζευμένων γονιών, που δεν αντιμετωπίζουν όλοι προφανώς τις ίδιες δυσκολίες στην επίλυση του ζητήματος της γονικής μέρημνας. Και βέβαια, για να μπορέσει να υποβοηθηθεί αυτή η αναγκαία συνεννόηση μεταξύ τους για την ουσιαστική συμβολία στην ανατροφή των παιδιών τους, χρειάζεται να τους παρασχεθεί και από την κοινωνία αυτή η συγκεκριμένη βοήθεια. Μάλιστα, έφτασαν και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος συγκεκριμένα, να ενοχληθεί από την ξεκάθαρη τοποθέτηση του ΚΚΕ ότι προφανώς και δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλοι οι διαζευμένοι γονείς τα προβλήματα. Και ναι, το επαναλαμβάνουμε, ότι εξαρτάται ακόμα και ο τρόπος της ρύθμισης της γονεϊκής σχέσης με τα παιδιά από την ίδια την ταξική θέση της οικογένειας. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζουν το ζήτημα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι γονείς, που τρέχουν ασθμένοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ σε εργασιακές συνθήκες που έχετε διαμορφώσει όλοι σας. Και θα χειροτερέψουν πολύ περισσότερο με το επερχόμενο αντεργατικό νομοσχέδιο, με τους γονείς που έχουν λυμμένα τα προβλήματα, που μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν και παιδαγωγούς, βοηθητικό προσωπικό, που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αν θέλετε, να απευθύνονται και ιδιωτικά και κάθε εβδομάδα στη συμβουλευτική γονέων για να λύνουν τέτοια ζητήματα της κοινής γονικής μέρινας. Το ίδιο είναι για μια εργατική λαϊκή οικογένεια μετά τη διάλυση του γάμου, της συμβίωσης, να συντηρεί δύο σπίτια και σε αυτές τις συνθήκες να προσπαθεί να ασκήσει από κοινού τη γονική μέρημνα με μια άλλη οικογένεια που αυτά τα ζητήματα τέλος πάντων τα έχει λυμμένα. Και ακριβώς επειδή όλοι σας αντιμετωπίζετε ως κόστος αυτές τις ανάγκες των οικογενειών, των διαζευμένων γονιών και με τέτοια κριτήρια τόσα χρόνια τις έχετε αφήσει ακάλυπτες, γι' αυτό και με κριτήριο το όφελος που θα έχουν από αυτή όλη τη διαδικασία την επιχειρηματική όμιλη, επιχειρείτε να λύσετε και αυτό το ζήτημα, για παράδειγμα, όπως κάνετε και τώρα, με την ένταξη της ιδιωτικής διαμεσολάβησης και με αφήνοντας ουσιαστικά την ευθύνη του κράτους έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, για αυτή την ανάγκη στήριξης της εργατικής λαϊκής οικογένειας των διαζευμένων γονιών, για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που ουσιαστικά καθορίζουν τελικά και τη γονική μέρημνα, δεν ακούστηκε άχνα ούτε και από τα άλλα κόμματα. Αλλά αν θέλετε, και οι όποιες αναφορές που γίνανε στην αυτή την κοινωνική διάσταση του ζητήματος περιορίστηκαν στο να παρουσιάζουν ως αιτία της ανισοτιμίας των δύο φύλων τις αντιλήψεις που επικρατούν στην κοινωνία και άρα και στο οικογενειακό δίκαιο, για να θάψουν ουσιαστικά τη ρίζα των κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, που ξέρετε πολύ καλά ότι πώς γιγαντώνονται σε μια κοινωνία στην οποία συνεχίζουν οι κοινωνικές ανισοτιμίες. Άρα
Και οι όποιες αναφορές στην ισότητα των φύλων από όλα τα κόμματα στην πραγματικότητα επιδιώκουν, όπως κάνουν και όλα τα νομοθετήματα μέχρι σήμερα, να εξισώσουν προς τα κάτω τα δικαιώματα των αντρών και γυναικών και όχι να ενισχύσουν βέβαια τις ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και όλα τα υπόλοιπα κόμματα περιόρισαν τη συζήτηση γύρω από το συμφέρον του παιδιού σε αυτή την περιβόητη εξατομικευμένη προσέγγιση στις δικαστικές αίθουσες των διαζυγίων, που για ακόμα μια φορά ουσιαστικά αφαιρεί την ευθύνη της κοινωνίας για να βοηθήσει, να συντράμει, για να καλύπτει και τις κοινωνικές ανάγκες, να στηρίζει την οικογένεια για να καλύπτει οι κοινωνικές ανάγκες ενός παιδιού, ψελίζοντας μόνο τα διάφορα για τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία ναι μεν μπορεί διακηρυκτικά ή να καλύπτει θετικά και θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στο δίκαιο, όμως αυτή στην πραγματικότητα πολλές φορές κλείνει τα μάτια σε χοντρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Και επιτρέψτε μου να απαντήσω και σε ένα σχόλιο που έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και είναι πρόκληση πραγματικά που προσβάλλει το λαϊκό αίσθημα και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τον Παλαιστινιακό, για να αθωώσει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, με το οποίο όλοι κάνετε business, να κουνάτε το δάχτυλο στο ΚΚΕ που καταδικάζει αυτό το έγκλημα στην Παλαιστίνη, που γίνεται με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θύματα εκατοντάδες παιδιά και αμάχους. Και κλείνω ότι απευθυνόμενοι το ΚΚΕ καλεί τους γονείς που με αγωνία παρακολουθούν τη σημερινή συζήτηση, ότι πραγματικά για να μπορέσουν να πετύχουν την ανάγκη της ουσιαστικής φροντίδας και των παιδιών τους, για να μπορέσουν πραγματικά να ανθίσουν ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους, πρέπει εκτός των άλλων να συνεχίσουν να διεκδικούν, να δώσουν από κοινού την πάλη για την καθολική διασφάλιση των σύγχρονων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών στη σταθερή εργασία, στο σταθερό ωράριο, στο αξιοπρεπές εργασιακό εισόδημα, στα μέτρα προστασίας της μητρότητας και την ολόπλευρη κρατική στήριξη και φροντίδα της οικογένειας και προστασίας των παιδιών, συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει και η ανάγκη για την άσκηση της γονικής μέρημνας των παιδιών τους. Ευχαριστώ.